την οικονομική κρίση που μαστεί την Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να κατέχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίω. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του Bloomberg, αν και η ελληνική οικονομία αντιστοιχεί μόλι το 0,4% τη παγκόσμια οικονομία, η ελληνική ναυτιλία ελέγχει παγκοσμίω το 23% του στόλου των φορτηγών πλοίων. Επίση, η αξία του ελληνικού στόλου ανέρχεται στα 105,6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτο. Οι εφοπλιστέ που κατέχουν σήμερα τα ενία στην ναυτιλία έχουν μάλιστα πολλά συμφέροντα σε διάφορες περιοχές. Σχετικά μάλιστα με το πώς έχει καταφέρει η ελληνική ναυτιλία να αντέξει παρά την οικονομική κρίση, επισημαίνεται πως η ναυτιλία είναι ένας ιδιαίτερα κερδοφόρος τομέας παγκοσμίως και πως η Ελλάδα από παλιά είχε εμπορικές συναλλαγές με την Αυστραλία, την Κίνα και άλλες χώρες, τις οποίες συνεχίζει ακόμη και σήμερα. Επίση, πολλοί εφοπλιστέ επένδυσαν στην αυτιλία την κατάλληλη στιγμή, όταν η ελληνική αγορά ανέβαινε με αποτέλεσμα να ευνοηθούν αρκετά. Σε ό,τι αφορά την πολιτική και η οικονομική αναταραχή που έχει ξεσπάσει στο τελευταίο διάστημα, αναφέρεται πω αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους εφοπλιστές, μιας και μπορούν να πάσουν στιγμή να πάρουν τα πλοία τους και να πάνε σε περιοχές που του προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.